Ασιατικής. Τι βλέπουν οι αρχές, Μιχάλη, πίσω από την δολοφονική επίθεση εχθές κατά του Βασίλη Στεφανάκου με τα όσα στοιχεία έως τώρα έχουν στη διάθεσή τους? Άννα, καλημέρα. Το να σκότω όλου μεταξύ των ανθρώπων της νύχτας που θα έχει παράπλευρες απώλειες και ένα νέο κύκλο αίματος εκτιμούν οι ψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Ελλάς πως άνοιξε η εκτέλεση Στεφανάκου με 15 σφαίρες από Καλάσνικοφ χθες το βράδυ στο Χαϊδάρι. Οι αρχές εκτιμούν πως η εκτέλεση του γνωστού Βαρυπινίτη είναι ένα ακόμη συμβόλο θανάτου που σχετίζεται με υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί και ανοιχτά μέτωπα τα οποία είχε. Οι δράστες, οι οποίοι επέμεναν σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία είχε κλαπεί τον περασμένο Δεκέμβριο από την Ηλιούπολη και απασχολούσε, είχαν καμουφλάρει το Καλάσνικοφ μέσα σε θήκη από κιθάρα, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία. Παράλληλα, στο στόχαστρο των αρχών υπάρχουν κάποια άτομα γνωστοί βράδυ της νύχτας με διάφορα προσωνύμια που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν και για την υπόθεση της Greek Mafia, τα οποία φαίνεται να είναι πίσω από την εκτέλεση Στεφανάκου. Η δράση μετά την ακριβώς την δολοφονία του Βαρυπινίτη ανέπτυξαν ταχύτητα και διέφυγαν με κατεύθυνση στον Ασπρόπυργο, ενώ τη στιγμή της εκτέλεσης ο Στεφανάκος φαίνεται να μιλούσε στο τηλέφωνο και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, όταν ο άγνωστος κουκουλοφόρος άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, του πολυτελούς αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Στεφανάκος και τον εκτέλεσε, ρίχνοντας συνολικά 15 σφαίρες στο κορμί του και αδειάζοντας μια γεμιστήρα Καλάσνικοφ για να είναι σίγουρος πως θα έχει αποτέλεσμα η ενέργειά του. Από εκεί και πέρα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα πάντα είναι 29 τελικώς οι κάλικες οι οποίοι έπεσαν από όπλο 7-62 από Καλάσνικοφ. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες, καταθέσεις, τις οποίες θα φτάσουν στα ίχνη των ατόμων, Άννα. Μάλιστα. Και εμείς εντωμεταξύ, Μιχάλη, παραμένεις μαζί μας. Θα δούμε και πώς σε πολύ λίγο, με τη βοήθεια του Μίλτου Σακελάρη, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς δεν μπορεί να προσεγγίσει το σημείο, και θα εξηγήσουμε το γιατί. Θα μου επιτρέψει όμως πρώτα να καλωσορίσω και τον Τάσο Τέλογλου, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, για να θυμηθούμε λίγο και το προφίλ του Βασίλη Στεφανάκου, Τάσο. Αλλά να πάρουμε μια πρώτη εικόνα και από εσένα, Μίλτο, και επιστρέφουμε στο Μιχάλη. Καλημέρα, Άννα. Ο Βασίλης Στεφανάκος βρέθηκε λίγο μετά τις 7 στο αυτοκίνητό του εκεί. Μιλούσε στο τηλέφωνο του. Ξαφνικά οι δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, άρχισαν να τον πυροβολούν με το πολεμικό τύπου Καλάσνικοφ, όπως είπε νωρίτερα και ο Μιχάλης, στεζάριστο. Το όχημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν θωρακισμένο και γι' αυτό επέλεξαν το συγκεκριμένο όπλο οι δράστες, ούτως ώστε να μπορέσουν να δολοφονήσουν τελικά το Βασίλη Στεφανάκο. Άμεσα σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έφτασαν εδώ και απέκλεισαν το σημείο και άρχισαν να συλλέγουν τα πρώτα στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν και να τους οδηγήσουν στα ίχνη των δραστών. Οι κάλικες, όπως είπε και ο Μιχάλης Θεζάρης νωρίτερα, έχουν μεταφερθεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν το όπλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι καθαρό ή αν έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ενέργειες. Αξίζει να σημειωθεί πως τη στιγμή της επίθεσης στο σπίτι του Βασίλη Στεφανάκου βρισκόταν η σύζυγός του, αλλά και ο αδελφός του θύματος. Μετά τη δολοφονία του συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί φίλοι του Βασίλη Στεφανάκου, οι οποίοι απομάκρυναν φυσικά τους δημοσιογράφους και είχαμε και σοβαρά επεισόδια, καθώς χειροδίκησαν και εναντίον μερικών. Μένει να δούμε φυσικά πού θα στραφούν οι έρευνες και αν τελικά θα εντοπιστούν οι δύο δράστες. Φυσικά οι εκτιμήσεις που γίνονται από τις αστυνομικές αρχές είναι πως προέρχονται από το χώρο της νύχτας και ενδεχομένως να αφορά κάποια υπόθεση με την οποία είχε εμπλοκεί ο Βασίλης Στεφανάκος το τελευταίο διάστημα και η δολοφονία να ήταν σε αντίπεινα για κάποια δική του πράξη. Όλα αυτά φυσικά θα διαπιστωθούν τις επόμενες μέρες. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες και επιστρέφω στο Μιχάλη Τεζάρη και σε αυτό το οποίο έθιξε και ο Μίλτος Σακελάρης. Μιχάλη, την όχι δυσκολία, ούτε καν να προσεγγίσουν δεν μπορούν. Μάλιστα δέχθηκαν και επιθέσεις εχθές δημοσιογράφοι και δημοσιογραφικά συνεργεία. Ανά πογκρόμ επιθέσεων δέχθηκαν από άτομα του κύκλου του Στεφανάκου χθες το βράδυ δημοσιογράφοι, τεχνικοί φωτορεπόρτερ και απλοί πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας του Βασίλη Στεφανάκου. Άτομα του περιβάλλοντος του βροθοκοπούσαν παρουσία αστυνομικών, αυτό είναι το χειρότερο, οι οποίοι παρέμεναν παρατηρητές όποιον σήκωνε κινητό τηλέφωνο ή κάμερα. Είναι ενδεικτικό πως παρουσία της αστυνομικών της Δίας και της ΟΠΚΙ, άτομα που κινούνταν στο χώρο, κατέστρεψαν 4 συνολικά κάμερες τηλεοπτικών σταθμών, έχουν ξυλογοπήσει εικονολήπτες και δημοσιογράφους, ενώ χαρακτηριστικά μας επεσήμαναν συνάδελφοι, οι οποίοι μας προστάτευσαν με τον λόγο τους, κυνηγούσαν εργαζόμενους σε διάφορα δημοσιογραφικά site μέσα στα στενά
το Χαϊδαρίου προκειμένου να του χτυπήσουν επειδή τόλμησαν να βγάλουν μια φωτογραφία. Ενδεικτικά δεν αναφέρω πως ήταν πολλά τα άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία βρέθηκαν στο σημείο και είχαν την περιέργεια να βγάλουν μια φωτογραφία αδιάφοροι. Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο αυτό που τραβούσαν. Και τα άτομα τα οποία βρίσκονταν εκεί πρώτα τους χτυπούσαν, τους ροδοκοπούσαν και στη συνέχεια τους έλεγαν να φύγουν από το σημείο. Πραγματικά προκαλεί απορία η στάση των αστυνομικών και αναμένουμε ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών. Καθώς επίσης ενδιαφέρον, αναμένουμε να πάρει κάποιο. Δεν έχουμε καθαρή σύνδεση με τον Μιχάλη. Μιχάλη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Αν μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία σου λέξη, γιατί σε χάσαμε. Απλά αναμένεται να βγάλει ανακοίνωση η Ένωση Συντακτών και με ενδιαφέρον αναμένουμε αν θα υπάρχει και αντίδραση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μίλτο. Τάσο, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Μένουμε και παραμένεις εδώ μαζί μας, ώστε όταν επιστρέψουμε να θυμηθούμε το προφίλ του Βασίλη Στεφανάκου.